από την ΚΑΠΑ 13. Έχουμε μαζί τον Μιχάλη τον Παπαδάκη και τον Γιώργο τον Κανέλη. Τον αρχηγό Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος, της ομάδας. Σήμερα ναι, ήταν ο Γιώργος αρχηγός. Σήμερα ήταν ο Γιώργος αρχηγός. Γιώργο, μας χαρίσατε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πολλά γκολ. Προσπαθήσατε, τα δώσατε όλα. Χάσατε στο τέλος. Έμεινες ευχαριστημένος από την προσπάθεια τη δικιά σου και των συμπαικτών σου. Ναι, απλώς το παιχνίδι δεν είναι να νικάς, απλώς να το ευχαριστιέσαι. Δεν είναι να. Απλά να το χαρίσει, δεν είναι κάτι. Το βασικότερο είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτό ποιος το έχει μάθει, οι προπονητές σου. Ναι, ναι. Ο Νηρέας γενικά ναι. Λειτουργεί έτσι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ωραία λοιπόν, άρα το πρώτο ζητούμενο είναι η χαρά την οποία την είχατε σήμερα. Mm-hmm. Έτσι με τα γκολ, τις εναλλαγές, ισοφαρίσατε, ξανασοφαρίσατε, προσπαθήσατε πάρα πολύ, όλα καλά στο τέλος. Ναι, όλα καλά, απλώς στο τέλος λίγο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και φάγαμε το τελευταίο γκολ και δεν κλείναμε αρκετά και δεν μπορέσαμε να το γυρίσουμε πάλι. Μάλιστα. Γιώργο, στις προπονήσεις που κάνετε νιώθεις να βελτιώνεσαι, νιώθεις κάθε φορά να μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Ναι, ναι, κάθε μέρα. Γίνεται αυτό. Mm-hmm. Κάθε μέρα γίνεται αυτό. Εσύ θα συνεχίσετε λοιπόν πιστή στην φανέλα του Νηρέα, έτσι δεν είναι. Ναι. Έτσι. Δεν αλλάζω. Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει, αγόρι μου. Σε εύχομαι καλή επιτυχία, Μιχάλη Παπαδάκη. Το γνώριμο στυλ του Νηρέα, η προσπάθεια στη δημιουργία, η προσπάθεια η ομαδική. Ωραίο παιχνίδι δάμε. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά που παίξαν σήμερα χάρισαν ένα πολύ ωραίο θέαμα. Αλήθεια είναι αυτό. Σε όσους το είδανε το παιχνίδι αυτό. Και αυτό είναι το τέλος που μετράει. Τα παιδιά στο τέλος φύγαν όλα ευχαριστημένα. Ήταν ένα παιχνίδι με πολλά γκολ, πολλές συναλλαγές στο σκορ και πολύ πλούσιο, πολύ γεμάτο παιχνίδι. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στα παιδιά της Μήλου και στους προπονητές της Μήλου και στα παιδιά του Νηρέα. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Εντάξει, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα αλλάξετε φιλοσοφία στον Νηρέα. Είναι κεκτημένο πλέον αυτή η αντίληψη για το ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι. Εντάξει, προχωράμε, έχουμε περάσει τι θέλουμε στα παιδιά. Τα παιδιά το έχουν καταλάβει, το ευχαριστούνται, περνάνε καλά. Κερδίζουμε, χάνουμε, τρώμε πολλά, βάζουμε πολλά, τρώμε λίγα, βάζουμε λίγα. Αυτά είναι συνέχεια στο ποδόσφαιρο είναι αλλαγές. Και το θέμα να μας σταθερεί η συμπεριφορά μας με τα παιδιά. Αυτό. Όπως είναι και σταθερή, τα παιδιά χάσουν, κερδίσουν, είναι με το χαμόγελο στα χείλη. Εντάξει, Μιχάλη, δεν θα πω εγώ τώρα την τεράστια σημασία που έχει στη διαπαιδαγώγηση των χαρακτήρων των παιδιών της νέας σας, η συμβολή σας. Συνεχίζετε κανονικά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς.